pod.gr Ακούτε τη Διαβολοδεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξεντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν θα σας κάψουμε. Μουσική την άνοιξη του 2010, πολύ λίγοι απλοί πολίτες είχαν συνειδητοποιήσει τι θα σήμαινε για την κοινωνία μας το μνημόνιο. Πόσο και για πόσο θα διατάρασε τι ζωές μας. Παρά τη φράση του Όλη Ρέν, του Επιτρόπου Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Καλό κουράγιο Έλληνες», οι περισσότεροι βαφκαλιζόμασταν πω θα περνούσαμε μια περίοδο σκληρή λιτότητα ενό έτου, ενάμιση, άντε δύο, και έπειτα θα επιστρέφαμε στην προηγούμενη ανεμελιά. Σε ό,τι αντιλαμβανόμασταν ω κανονικότητα. Δέκα χρόνια θα μα πάρει να συνέλθουμε, είχε διαφωνήσει ο αγαπημένο φίλο Βασίλη Αδαμόπουλο, με τον οποίο είχαμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Σιγά μου μας πάρει και είκοσι». Τον είχα σχεδόν περιγελάσει. Το αξιοσημείωτο είναι πως ακόμα και εκείνοι που κυβερνούσαν δεν είχαν πλήρη επίγνωση σε πόσο σκοτεινή και μακριά σύραγγα μπαίναμε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε εισηγηθεί για την έγκριση του Μνημονίου από τη Βουλή να απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία τριών πέμπτων. Να αναγκαστεί δηλαδή η αντιπολίτευση είτε να συνομολογεί την αναγκαιότητά του είτε να αναλάβει την ευθύνη της απόρριψής του. Ο Γιώργο Παπανδρέου το αρνήθηκε του αρκούσαν οι δικοί του 160 βουλευτές. Γιατί? Λόγω υπεραισιοδοξίας ισχυρίζεται ο Βενιζέλος. Εκτιμούσε ότι το Πασόκ θα τα κατάφερνε μια χαρά μόνο του. Δεν ήθελε να μοιραστεί την επιτυχία με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ενώ στις υπόλοιπες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τα μεγάλα κόμματα ομονόησαν εμπρός τον κίνδυνο της πτώχευσης. Στην Ελλάδα, το μνημόνιο παρουσιάστηκε εξ αρχής από την αντιπολίτευση ως μια λανθασμένη, άδικη, ακόμα και προδοτική επιλογή. Ποια ήταν η εναλλακτική που πρότειναν? Ο Αντώνης Σαμαράς εξέθεσε σε τρεις συνέχειες στο Ζάπιο το δικό του σχέδιο. Οι προτάσεις του παρουσίαζαν ενδεχομένως ενδιαφέρον. Δεν διευκρίνιζαν ωστόσο το πιο κρίσιμο. Πώ θα πορευόταν η Ελλάδα ω που να ανακάμψει με τι διεθνεί αγορέ να αρνούνται ουσιαστικά να τη δανείσουν, οι εξαριστερών αντιμνημονιακοί δεν έμπαιναν καν σε τέτοια κουβέντα. Να σκιστούν τα μνημόνια, απαιτούσαν. Να καταργηθούν έστω με ένα νόμο του ενό άρθρου. Διόλου παράξενο που οι πολίτε μπερδεύτηκαν εντελώ. Κάποιοι πίστεψαν πως το μνημόνιο είχε επιβληθεί δίχως αληθινό λόγο. Σε συμπεγνία του Γιώργου Παπανδρέου με τους ανθέλνες Ευρωπαίους και Αμερικάνους και με τις στοχογλυφικές τράπεζες. Ότι το μνημόνιο είχε προκαλέσει την κρίση και όχι η κρίση το μνημόνιο. Κάποιοι άλλοι δέχονταν μένω ότι η χώρα είχε χρεοκοπήσει. Θεωρούσαν δε πως τα δημόσια ταμεία τα είχαν ξαφρίσει συγκεκριμένα ευάριθμα καθάρματα με γραβάτες και με πουρα. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, φώναζαν έξω από τη Βουλή, την οποία αποκαλούσαν Μπουρδέλο και απαιτούσαν να καεί. Μαΐου του 2010 ανακοινώθηκε και νέα δέσμη μέτρων, η τρίτη μέσα σε τρεις μήνες. Κατά απέτηση των δανειστών που εκπροσωπούνταν στην Αθήνα από τη διαβόητη Τρόικα αποφασίστηκαν τα εξής. Κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και αντικατάστασή τους με 1000 ευρώ συνολικά, δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα και αυτό μονάχα για όσους είχαν συνολικές αποδοχές το μήνα κάτω από 3.000 ευρώ μεικτά. Για τους συνταξιούχους, τα δώρα γιορτών σύνει άδεια περιορίζονταν στα 850 ευρώ. Παγώματα, μειώσει μισθών και συντάξεων, κατάργηση του επιδόματος ελεγγύης, εκτίναξη του ΦΠΑ, των φόρων γενικά, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, μείωση αποσμιώσεων, αύξηση του ωρίου απολύσεων, Περιορισμό των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Για να βγει πλέον στη σύνταξη, έπρεπε να έχει δουλέψει επί 40 συναπτά χρόνια. Και άλλα, λιγότερο εγωφαντικά. Μπορούσε, ό,τι και να λέμε εκ των υστέρων, η οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία να έχει εξασφαλίσει την ανοχή του λαού σε μια τέτοια καταιγίδα. Ακόμα και αν στο κοινοβούλιο επιτυγχανόταν συνένεση, ακόμα και αν σχηματιζόταν, που λέει ο λόγο. Κυβέρνηση εθνική σωτηρία, η κοινωνία θα δεχόταν να πιει το πικρότατο ποτήρι σαν αναγκαίο φάρμακο. Πολύ αμφιβάλλω. Εάν το αντιμνημόνιο δεν το εξέφραζε κυρίω σε πρώτη φάση η Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, θα θέργευαν οι δυνάμεις δυνάμει πολύ πιο ακραίε, εκτό συνταγματικού τόξου. Με αυτή την έννοια, ό,τι εκείνη τη στιγμή φάνταζε ω ανευθυνότητα τη και της Ελλάδος αντιπολίτευσης ίσως ιστορικά να δικαιώνεται με την έννοια ότι κράτησε την μπάλα μέσα στο γήπεδο Το πρώτο μνημόνιο εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή στις 6 Μαΐου 2010 με τις ψήφους του Πασόκ και του Λάος προσωποπαγούς κόμματο του Γιώργου Καρατζαφέρη ακροδεξιάς κατεύθυνση, στο οποίο ανδρώθηκαν κοινοβουλευτικά ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης. Το Πασόκ είχε τρεις διαρροές που διαγράφησαν αυθοροί. Όπως διαγράφηκε η Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή συνένεσε επί τη αρχή με το μνημόνιο. Έτσι κι αλλιώ η συγκατοίκησή τη με τον Αντώνη Σαμαρά, που την είχε κερδίσει στι εσωκομματικέ εκλογέ λίγου μήνε νωρίτερα, έμοιαζε αδύνατη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη, υπουργό προστασία του πολίτη, ψήφισε με το μνημόνιο, διευκρίνησε δε ότι δεν το είχε διαβάσει, διότι είχε άλλε υποχρεώσει. Η δήλωσή του λιδωρήθηκε από αρκετού δημοσιογράφου σαν να μην είχε συμβεί την προηγούμενη ακριβώς μέρα η Μαρφίν. Ό,τι ονομάζουμε Μαρφίν ήταν το πιο φρικτό γεγονός της ύστερης τουλάχιστον μεταπολίτευσης. Μια έκρηξη βαρβαρότητας που σε άφηνε άναυδο καθώς περίτερα να αποδείκνυε πως η αγωνιστικότητα ή η επαναστατικότητα μπορεί να εξαλλαχθεί σε τυφλό, σε φωνικό μίσος. Της 5 Μαΐου κηρύχθηκε γενική απεργία. Οργανώθηκε ένα συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως στις 11 το πρωί και μία πορεία του ΠΑΜΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου του ΚΚΕ, η οποία θα ξεκινούσε στις 12 από την Ομόνια και θα κατέληγε στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το πλήθος υπολογίζεται ανάμεσα σε 30.000 και 400.000 άτομα. Το κλίμα ήταν εξαιρετικά φορτισμένο. Πίσω από κάποια συνθήματα, διέκρινε στην προσδοκία το μνημόνιο να πυροδοτήσει ένα γενικό ξεσηκωμό που θα οδηγούσε στην ανατροπή του συστήματος. Ή τώρα ή ποτέ εξέγερση λαέ, τα σκουπίδια στη Βουλή όχι στη χωματερή, εσείς στη κρίση, εμείς στη λύση, εξωστραχισμός. Όταν το ΠΑΜΕ έφτασε στο Σύνταγμα, σημειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια. Καμία εξενταριά διαδηλωτέ αποπειράθηκαν πετώντα πέτρε να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να εισβάλλουν στη Βουλή. Επρόκειτο προφανώ για προβοκάτορε, αφού οι ομάδε περιφρούρηση του ίδιου του Πάμε του απόθεσαν. Κατά τη μία μισή το μεσημέρι, η κύρια πορεία των διαδηλωτών διακόπηκε από επεισόδια στην πλατεία Κλαφμόνο. Στι δύο παρα 5, μια ομάδα 11 ατόμων, ντυμένων στα μαύρα, με καλυμμένα τα πρόσωπα, επιτέθηκαν στο βιβλιοπολείο Ιανό με Μολότοφ. Θα σας κάψουμε, ούρλιαζαν. Οι εργαζόμενοι ενεργοποίησαν τους πυροσβεστήρες και κατόρθωσαν να σβήσουν τη φωτιά. Στράφηκαν τότε οι κουκουλοφόροι προς το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν που στεγαζόταν σε ένα νεοκλασικό στην απέναντι όχθη της σταδίου. Η πρόθεσή τους δεν γινόταν να είναι πιο σαφής. Οι κραυγές απελπισίας όσων βρίσκονταν μέσα στη Μαρφίν αντί να τους σταματήσουν τους ερέθιζαν «Να καείτε μουνόπανα, σε τράπεζα δουλεύετε. Κάψτε τους πούστιδες». Στη βιτρίνα έγραψαν με σπρέι «Φωτιά στους υπαλλήλου. Το κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες. Μέσα βρίσκονταν 24 άνθρωποι. Οι 16 βγήκαν στο φαταγωγό. Έσπασαν τζαμαρίες. Σκαρφάλωσαν σε δοκάρια. Πήδηξαν σε διπλανές οικοδομές. Σώθηκαν» οι οκτώ εγκλωβίστηκαν μέσα στη μαρφίν. Οι τρεις πέθαναν. Από ασφυξία. Λόγω του πυκνού καπνού. Ο επαμεινόδας Τσακάλης, η Παρασκευή Ζούλια και η Αγγελική Παπάθανασοπούλου. Έγκυος στον τέταρτο μήνα. Το φοβερό δεν ήταν πως μια δράκα δολοφόνων έδρασε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά ότι το πλήθος τους παρακολουθούσε παθητικά ότι κανεί δεν του σταμάτησε ενώ διέφευγαν. Πω κάποιοι εμπόδιζαν το όχημα τη πυροσβεστική να πλησιάσει. Αντιμετώπιζαν του πυροσβέστε σαν μπάτσου γουρούνια. Του απειλούσαν πω θα του έκαιγαν και εκείνου. Οι εμπριστές δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ. Πρόσφατα, το οπτικό υλικό επανεξετάστηκε. Αναλύθηκε με τι τελευταίε τεχνολογίε. Δεν μπόρεσε, Φεφ, να βγει άκρη. Δεν χωράει αμφιβολία ότι οι δολοφόνοι τη Μαρφίν αυτοαποκαλούνταν αντιεξουσιαστέ. Ο ίδιο ο αρχικό χώρο το επιβεβαίωσε, τοποθετούμενο επί του γεγονότο. Κάποιε οργανώσει του αποφάνθηκαν ότι ο θάνατο τεσσάρων ανθρώπων ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ότι αποτελούσε μια παράπλευρη απλώ απώλεια στο επαναστατικό προσέ. Στο κάτω-κάτω την ευθύνη έφερε κατά τη γνώμη του ακέραια ο ιδιοκτήτη τη Μαρφίν, ο Ανδρέα Βγενόπουλος, ο οποίο κρατούσε έγκλειστου του υπαλλήλου στην τράπεζα. Άλλε, όπω η πολιτική ομάδα Αυτονομία ή Βαρβαρότητα, καταδίκασαν απερίφραστα το έγκλημα. Το φταίει ο που δεν είχε κατεβάσει ρολά και άλλε τέτοιε μπουρδε κρύβουν κάτω από το χαλί τι δικέ μα ευθύνε. Πρέπει να αποφασίσουμε εάν είμαστε με τη βία ή εναντίον τη. Εάν το πρόβλημά μα είναι να καεί το μπουρδέλο η Βουλή ή αν θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου κανένας δεν θα καίγεται ζωντανό. Εάν θέλουμε να κρεμάσουμε τους βουλευτές ή αν αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς κρεμάλες. Τόσο γενναία, τόσο καθαρή θέση όπως της ομάδας Αυτονομία και Βαρβαρότητα δεν άκουσα εκείνα τα χρόνια από κανέναν ριζοσπάστη αριστερό. Τους έβλεπα ίσα ίσα να ξεχωρίζουν τη βία σε καλή και σε κακή. Γράφτηκε και από όσο ξέρω δεν διαψεύστηκε ποτέ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε αστειευόμενος Και τι κακό έχουν οι Μολότοφ, εξαρτάται σε ποια μεριά είσαι όταν πέφτουν. Ο δε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης δεν θυμόταν το 2019 να έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς από Μολότοφ. Η τραγωδία της Μαρφίν με είχε αφήσει Άναυδο. η κανονικοποίηση η αποδοχή της πολιτικής βίας έστω και σαν αντίδραση στον αρμαγεδόνα του μνημονίου μου φαινόταν εξωφρενική και εξαιρετικά επικίνδυνη σε δημοσκόπηση της K-Research η οποία δημοσιεύθηκε στο βήμα της Κυριακής έναν χρόνο αργότερα το 49,6% ενέκρινε τους προβλακισμούς σε βάρο βουλευτών, ενώ μόλι το 40,5% του αποδοκίμαζε. Είχαμε αρχίσει να μοιάζουμε στη Μεσοπολεμική Γερμανία, στη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη, όπου εκολάφθηκε το αυγό του Φιδιού, όπου θέργεψε ο Χίτλερ και βάδισε προ την εξουσία. Όσοι διέθεταν κάποια αντίληψη τη ιστορία, ένιωθαν σύγκριο. Είχε προηγηθεί, θα μου πείτε, ο Δεκέμβριο του 2008. Ο Δεκέμβρης του 2008 παραμένει κατά τη γνώμη μου ένα ένιγμα. Ποια πύριτιδα τη οργής ανάφλεξε η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ποιοι ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι τιμούν τη μνήμη ενός αδικοχαμένου εφήβου καταστρέφοντας, λαιλατώντας το κέντρο της Αθήνας επί τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Τότε η Ελλάδα δεν υπέφερε από καμία οικονομική κρίση. Τότε ζούσαμε ακόμα το μύθο μας. Σίγουρα, τα νέα Δεκεμβριανά, όπως αποκλήθηκαν, δεν συνιστούσαν πολιτική εξέγερση. Δεν εξέφραζαν συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν διέθεταν συντεταγμένη ηγεσία. Ένα ετερόκλητο, έξαλλο πλήθο κατέλειε κάθε έννοια ευνομούμενη πολιτείας. Κατέστρεφε ανεκτήμη της αξίας κοινόχρηστα αγαθά, όπω τη βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού Δικαίου που βρισκόταν στη νομική σχολή. Πλιατσικολογούσε καταστήματα και μαγαζάκια. Έκαιγε αυτοκίνητα. Η τότε κυβέρνηση εφάρμοζε το δόγμα της αμυντικής αστυνομίας. Παρακολουθούσε στοικά, δεν επενέβαινε δυναμικά, από φόβο μην υπάρξει και δεύτερος νεκρός. Ο Ριζοσπάστης έγραψε τότε τα πράγματα με το όνομά του τα τυφλά χτυπήματα, οι προβοκατόρικε ενέργειε των κουκλοφόρων δίνουν πάσα στο κράτο να εντείνει την καταστολή. Αλήφη βούτυρο στο ψωμί των αστών όταν βαφτίζεις λαϊκό κίνημα το μπάχαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιθέτω, υπό τη διπλή ηγεσία Αλέκου Αλαβάνου και Αλέξη Τσίπρα και προ φρίκη του Λεωνίδα Κύρκου, αληθόριζε προ τα παιδιά που τα έσπαγαν. Είχε δώσει άλλωστε γραμμή ο εθνικό κομικός και εθνικό τιμητή, ο κύριος Λάκη Λαζόπουλο. Οι νέοι έχουν πάντα δίκιο. Είμαι με του νέου, οριόταν από τη τηλεόραση ο Λάκη. Διότι βεβαίω δεν ήταν μάνος Χατζηδάκη για να τολμήσει να πει ότι ανάμεσα στου σημερινού νέου βρίσκονται και οι αυριανοί χαφιέδε και οι αυριανοί μακελάριδες. Ο Δεκέμβρη του 2008 προετοίμασε δίχως εμβολία τη εκρήξεις βία τη μνημονιακή περίοδου. Και εκείνοι που ορίονταν αλήτε προδότε πολιτικοί, εκείνοι που επιτέθηκαν με μπουνιέ και κλωτσιέ στον ηλικιωμένο πρώην πρόεδρο τη Βουλή, Απόστολο Κακλαμάνη, που κόντεψαν να λιντσάρουν τον Κωστή Χατζηδάκη, που παγίδεψαν την τώρα Μπακογιάννη σε μια ταβέρνα και τη φώναζαν σκατά στο τάφο του Μπακογιάννη, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που μετά από κάθε χτύπημα τις 17 Νοέμβρη επέχεραν, που διάβαζαν σαν Ευαγγέλιο τις ματωμένες προκηρύξεις της. Εγώ προσπαθούσα να αντικρίζω την κατάσταση κατάματα, χωρίς παροπίδες. Η πατρίδα μας σκεφτόμουν είχε φτάσει ανεπιγνώστος καθοδηγούμενη από ανάξιες ηγεσίε και από καταστροφικές νοοτροπίες στο χείλος της καταστροφής. Εκεί όπου είχαμε βρεθεί, το μνημόνιο συνιστούσε τη λιγότερο οδυνηρή λύση. Μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει μοχλό για τον αληθινό επιτέλους εξυγχρονισμό του κράτους. Για να αφήσουμε πίσω μας παθογένειες αιώνων, να εξελιχθούμε σε μια ορθολογική ευνομούμενη πολιτεία. Αρκεί να μην διέλυε στο μεταξύ την κοινωνία. Αρκεί να μην το επομίζονταν οι πιο αδύναμοι. Στη μνημονιακή Ελλάδα, η δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών, η προστασία των ευπαθών ομάδων ήταν επίγουσα προτεραιότητα. Μουσική Τον Ιούνιο του 2010 στο έκτο συνέδριο του συνασπισμού, η ανανεωτική πτέρυγα με επικεφαλής τον Φώτη Κουβέλη απεχώρησε διαμαρτυρόμενη για την αριστερίστικη στροφή που είχε κάνει το κόμμα. Λίγο αργότερα ίδρυσαν τη Δημοκρατική Αριστερά για να πιάσουν το μύτο από την ΕΑΡ του Λεωνίδα Κύρκου, από το παλιό κουκουέ εσωτερικού που όμνιε στην Ευρώπη των εργαζόμενων, που πίστευε στις και επεδίωκε ευρύτερες συνενέσεις, που εμπνεόταν από τον ιστορικό συμβασμό, την πρωτοπόρα σύλληψη του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, ηγέτη του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο μου πρότειναν να ενταχθώ στη Δημάρ δεν αφορούσε, φαντάζομαι, τόσο τη συγγραφική και κοινωνική μου παρουσία. Όσο το γεγονός ότι ο ένας μου παππούς είχε υπάρξει γραμματέας τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΟΕ προπολεμικά και ο άλλο ένα από του τέσσερι ιδρυτέ του ΕΑΜ. Και ότι ο Δημήτρη Λινό ήταν αδελφό γιαγιά μου. Για του λόγου ακριβώ που εγώ δεν γούσταρα ποτέ να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Θεωρώ τα τζάκια είτε τη δεξιά, είτε του κέντρου, είτε τη αριστερά δηλητηριώδη για το δημόσιο βίο και ασφιχτικά, ευνουχιστικά για τους γόνους τους. Θλιβερό να μεγαλώνει στην σκιά των προπατόρων σου. Να ορίζεσαι από το γενεολογικό σου δέντρο. Εάν θες να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου, πρέπει να γίνεις μαύρο πρόβατο. Ανορθογραφία της οικογένειάς σου. Δέχθηκα παρόλα αυτά να γραφτώ στη ΔΜΑΡ Να συμμετάσχω στην πρώτη κεντρική της επιτροπή. Διότι πίστευα πως η καιρή ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε κανένας δεν θα συγχωρούνταν εάν παρακολουθούσε από απόσταση ό,τι συνέβαινε και έκρινε εκ του ασφαλούς τους άλλους. Άρχισα να συχνάζω στα κομματικά γραφεία, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, κάτω από την Ομόνια. Έπνεε τότε εκεί, ένας φρέσκος αέρας. Το γεγονός ότι οι σύντροφοι είχαν βρει το θάρρος να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους έδινε μια πρωτόγνωρη αυτοεπίθηση, σαν να είχαν ξαφνικά ενηλικιωθεί. Εγώ, που πάντα λειτουργούσα μοναχικά, δεν είχα περάσει από κομματική νεολαία, ούτε καν από του προσκόπου. Απολάμβανα το ομαδικό πνεύμα, τι κοινέ εξόδου, τα τσιμπούσκια μα σε ένα μάλλον άθλιο, κοντινό, βουλγάρικο εστιατόριο. Η Δημάρ συγκροτήθηκε οργανωτικά. Ο Φώτης Κουβέλη πρότεινε του εκλεκτού του για το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, την Εκτελεστική Επιτροπή. Έθεσα κόντρα στη γραμμή του υποψηφιότητα. Εξελέγην. Ανήκα πλέον στο Πολίτμυρο. Χάραζα πολιτική. Θεωρητικά. Στις 18 Αυγούστου 2010 γεννήθηκε η κόρη μας, η Νίκη. Ο ερχομός της με πλημμύρισε χαρά. Ένιωθα πως δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Πως η ευθύνη μου συνάμα απέναντι στο κοινό μας σπίτι, στη πατρίδα μας, είχε μεγαλώσει. Δεν θα συγχωρούσα τον εαυτό μου να της την παραδώσω καθημαγμένη, ταπεινωμένη, μικρή. Όταν αποκτάς παιδί, συνειδητοποιείς πλήρως αυτό που λένε πως ό,τι έχεις δεν το κληρονόμησε από τους προηγούμενους. Το δανείστηκες από τους επόμενους. Στο μεταξύ, χάρη και στο καλοκαίρι, το τυφλό αντιμνημονιακό μένος βρισκόταν σε ύφεση. Ο Γιώργος Πανδρέου αποδοκιμάστηκε βεβαίως το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένας γυρεός ιατρός έβγαλε και του πέταξε το παπούτσι του. Μα κατά τα άλλα δεν άνοιξε μύτη. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές το Νοέμβριο του 2010 θα αποτελούσαν την πρώτη έγκυρη ένδειξη για το πώς αντιμετώπιζαν οι Έλληνες την καινούργια πραγματικότητα. Προς έκπληξη πολλών, το Πασόκ κράτησε τις δυνάμεις του. Στην Αθήνα μάλιστα και στη Θεσσαλονίκη, η βαθιά δεξιά του Νικήτα Κακλαμάνη και του Κώστα Γκιουλέκα ιτήθηκε από δύο υποψηφίους που δεν ανήκαν σε κομματικούς μηχανισμούς οι οποίοι εξέφραζαν την κοινωνία των πολιτών. Δεν τους κάναμε τη χάρη και καμίνι και μπουτάρι. Φωνάζαμε κατενθουσιασμένοι το βράδυ της δεύτερης Κυριακής στην πλατεία Κλαφμόνος με την κόρη μας στο Μάρσιπο. Ήταν η πρώτη δημόσια έξοδος της Νίκης. Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χομενίδη μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη, ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.